Από τη μια μας έλεγε για τα extreme sport που κάνει, την άλλη έκανε κομπλιμέντο. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως είδαμε, στον τρίτο κύκλο, ο λαμπερός γάμος της Αθηνάς με τον Τζον έγινε στο Δημαρχείο, προεξάχοντος του Ισίδωρου που έδωσε την ευχή του στην πρώην νύφη του και στον Τζον. Ακολούθησε το γαμήλιο Γλέντι με χορό, κρασί και παρατράγουδα. Για τη Βασιλική και τη Χάιδο, οι οποίες έχασαν πρόσφατα το Φίλιππο από το Φωνικό, ο γάμος ανέσυρε τραγικές μνήμες. Η πρώτη που έχασε τον άντρα της ζωής της και τον πατέρα της μονάκριβης κόρης της, και η δεύτερη, η χαροκαμένη μάνα, τον γιο της και πριν από χρόνια την κόρη της στο δικό της γάμο και τον άντρα της. Τυφλωμένη από τη ζήλια για τη σχέση του Κωνσταντίνου με τη γραμματέα του Σοφία, η ζαλισμένη από το γοτό Ισμήνη χορεύει ένα αισθησιακό τσιφτετέλι για να προκαλέσει το ενδιαφέρον του Γιώργη. Αλλά πυροδοτεί και ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Αποκορύφωμα, ο Λυκούργος τη ζητά να μαζέψει τα πράγματά της και να φύγει από το σπίτι. Κορυφαία στιγμή είναι οι αλυσιδωτές εκρήξεις στο σπίτι των Βρετάκων. Το αρεστημένο μυαλό της Αμαλίας έχει βάλει σκοπό να καταστρέψει τον Ισίδωρο και την Αθηνά. Διάσπαρτα εκρηκτικά προκαλούν φωτιά στο σπίτι, όπου βρίσκεται μέσα η μικρή Αγγελική και η γυναίκα που την κρατά, καθώς όλοι βρίσκονται στο Γλέντι. Ένα τηλεφώνημα στο Μάνο από την κόρη του, της οποίας η φωνή σβήνει από τις αναθυμιάσεις, προκαλεί πανικό. Με τη βοήθεια του Στάθη φτάνουν στο σπίτι που έχει τυλιχθεί στη φωτιά. Και εδώ τίθονται πλήθος ερωτημάτων. Κινδυνεύει άραγε η Αγγελική? Θα σωθεί ή μήπως θα τραυματιστεί μόνο? Η γυναίκα που τη φύλαγε θα βγει αλόβητη άραγε από τις φλόγες? Ο Στάθης στην προσπάθειά του να σώσει κάποιον που κινδυνεύει, μήπως βρεθεί τραυματισμένος? Ο Μάνος μήπως κινδυνεύσει για να σώσει την κόρη του? Μόνο η σεναριογράφος Βάνα Δημητρίου έχει τις απαντήσεις. Όμως έρχεται ο νέος κύκλος και συνεπώς τηρεί σιγή εκθείως. Ωστόσο, ο τέταρτος κύκλος θα φέρει και νέα πρόσωπα. Ετοιμάζεται πυρετοδός. Μετά την αποχώρηση του Διονύση Παπανδρέου, του Γιώργου Αγγελόπουλου, της Μελίνας Κόντι, της Αγγελικής Κιτώνη και της Νάγιας Καρακώστα, θα δούμε νέους ήρωες. Ήδη κατέφτασε στην Αεριόπολη η Νάνση, η Βαρβάρα δηλαδή Ντέσκα, η κόρη του Τζον από την Αμερική, για να παραστεί στο γάμο του πατέρα της με την Αθηνά. Λίγο πριν πέσει η αυλαία, εμφανίστηκε ξανά και η Αντιγόνη, η Ήβη Νικολαίδου, κόρη του Ισίδωρο που έλειπε στην Αγγλία για σπουδές και η οποία θα παίξει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις. Από τη νέα τηλεοπτική σεζόν έρχονται και δύο νέες προσθήκες. Πρόκειται για το Θανάση Βυσκαδουράκη, ο οποίος θα υποδηθεί έναν ιερέα. Ένας ρόλος απρόβλεπτος και σίγουρα ανατρεπτικός και για τον Στέφανο Μιχαήλ, τον οποίο έχουμε δει σε παλαιότερες σειρές του Ανδρέα Γεωργίου και θα υποδηθεί τον Μιχαήλ. Οπότε ετοιμαστείτε για απρόβλεπτες εξελίξεις. Ήδη έχουμε ακούσει το Μάνο να λέει ότι με επιμένει και περιμένει κάποιον να τον αντικαταστήσει για να αναλάβει τα καθήκοντα του ελετριβίου. Ωστόσο, αυτός που έρχεται στην Αρεόπολη θα έρθει καλοδεχούμενος και με ενθουσιασμό. Θα αναλάβει τα νέα καθήκοντά του στο εργοστάσιο των Βρετάκων κοντά στο Μάνο. Ο γοητευτικός γαλανομάτης θα τραβήξει τα βλέμματα του γυναικείου πληθυσμού όλης της περιοχής. Σοβαρός και μετρημένος, κοιτάζει τη δουλειά του, γνωρίζοντας τους συμπατριώτες του. Γίνεται θαμόνα στο καφενείο του Πότη και απολαμβάνει τα εδέσματα στην ταβέρνα του Χρήστου, όπου δουλεύει η Αριάδνη, η οποία δεν περνά παρατήρητα από τον Μιχάλη, και κάποια στιγμή οι δυο τους θα δούμε να έρχονται πάρα πολύ κοντά. Και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.